Πολύ πριν την ενεργειακή κρίση, είχαμε ξεκινήσει να δουλεύουμε συστηματικά στο κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών και σχολικών κτηρίων. Έτσι, έχουμε μια αξιοσημείωτη πρόοδο μετά την ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης του μεγαλύτερου διοικητικού κτηρίου του Δήμου στην Οδό Ανδρόγειο. Σειρά παίρνει η Λότζια, το ίδιο το Δημαρχείο, που μαζί με το Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου, μια τιμητική σύμπραξη, έχουν ενταχθεί σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg και καταφέραμε να υλοποιήσουμε ένα έργο με πάρα πολλές διαφορετικές παρεμβάσεις που στόχο έχουν να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου με χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων, με αντικατάσταση των κουφωμάτων, με αντλία θερμότητας για ψήξη θέρμανση και σύγχρονα LED φωτιστικά με μια τηλεδιαχείριση και αυτοματισμούς που έχουν οδηγήσει ουσιαστικά στη βέλτιστη διαχείριση από ενεργειακή άποψη του Δημαρχείου μας. Είναι και συμβολικό ώστε να δώσουμε το παράδειγμα για να ακολουθήσουμε και στα υπόλοιπα κτίρια και τα σχολεία μας, αλλά και για τους δημότες να καταλάβουν ότι όταν ο ίδιος ο Δήμος προτείνει και προτρέπει να υιοθετήσουμε τέτοιου είδους ενεργειακές συμπεριφορές, το έχει κάνει ο ίδιος πρωτίστως. Σήμερα ουσιαστικά εγκαινιάζουμε την ολοκλήρωση του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης, αλλά όπως προκύπτει συνήθως, επί τη ευκαιρία φροντίζουμε να κάνουμε και κάτι επιπλέον που δεν επιδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, όπως ένα γενικό βάψιμο, κάποιος εξυγχρονισμός των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των καλωδιώσεων του Δημαρχείου. Επομένως, αυτά έχουν ακόμα μπροστά λίγο δρόμο για να μπορέσουν να φτάσουν στο διατάφτα, ώστε όταν γυρίσουν οι υπηρεσίες στο σύνολό τους, να μιλάμε πια για ένα πλήρως ανακαινισμένο και όχι μόνο ενεργειακά κτίριο.